έσπευσαν από νωρίς να ανάψουν ένα κερί πλημμυρίζοντας ναούς και εξοκλήσια που είναι αφιερωμένα στη χάρη του Αγίου Γεωργίου. Εορτάζουμε σήμερα την εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου Τροπεοφόρου. Μετά το Πάσχα, ο κόσμος έχει έρθει εδώ. Παρακολούθησαν με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία, προσκύνησαν την εικόνα του και σε καιρούς δύσκολους ζήτησαν τη βοήθειά του για ό,τι τους απασχολεί. Μεγάλη χάρη του και το χρόνο να είμαστε καλά, θα τον ενδοξάζουμε πάλι. Και το χρόνο με υγεία και ο Θεός να τα φέρει καλύτερα. Ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο και λίγο υπομονή και όλα θα περάσουν. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και στον πόρο στο Ηράκλειο ο ναός κατακλείστηκε από κόσμο που τίμησε τον Αγίο Γεώργιο σήμερα, καθώς η γιορτή μετατέθηκε λόγω Πάσχα. Η γιορτή βεβαίως ήταν 23 Απριλίου, λόγω της Σαρακοστής που ήταν, μεταφέρθηκε τη Δευτέρα διακίνησή μου, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, οπότε πέφτει η γιορτή μέσα στη Σαρακοστή. Μεγάλη γιορτή βέβαια μετά το Πάσχα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη και ευτυχία για όλους. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναέρθουμε να δούμε να γιορτάσουμε τη γιορτή αυτή. Σύμφωνα με τον εφημέριο του ναού, λόγω κρίσης τα προβλήματα των πιστών έχουν αυξηθεί και πλέον ολοένας και περισσότεροι σπέβδουν στην εκκλησία για να ζητήσουν βοήθεια. Ο κόσμος το δείχνει, αναζητάει τις εκκλησίες, είναι το τελευταίο ξύλο, κατάρτι ας πούμε, που ζητάει από την εκκλησία ως στήριγμα.